Στον απόϊχο των χθεσινών γεγονότων, ανήμερα τη 12η επαιτίου δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, θα πάμε στη Μίνα Καραμίτρου να δούμε τι γίνεται Μίνα με την ΕΔΕ που έχει διαταχθεί για το γνωστό σε όλου περιστατικό με τον αστυνομικό και την Ανθοδέσμη. Ναι, αυτό το βίντεο το οποίο έχει προκαλέσει ε, σίγουρα αγανάκτηση. Ε, είναι το βίντεο το οποίο είχαμε δει έναν αστυνομικό να, έχει παραλάβει μια, να, παίρνει, να παίρνει μια Ανθοδέσμη και να αρχίζει να την χτυπά χάρη στην πλάτη ενό άλλου συναδέλφου του. Να σα πω λοιπόν ότι ενώ η ΕΔΕ έχει ξεκινήσει, οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει ήδη και το σημείο που έγινε το περιστατικό, ποια είναι η δημιουργία και ποιο είναι ο αστυνομικό αυτό. Το περιστατικό λοιπόν αυτό έγινε στην οδό Ζωοδόχου Πηγή. Δεν είναι στο σημείο που, είναι, που δολοφονήθηκε ο Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο και είναι το μνημείο του. Οι αστυνομικοί λοιπόν βρήκαν σήμερα τον αστυνομικό αυτό τη δημιουργία. Ναι. Ε, του είπε ότι την ανθοδέσμη την είχε βρει στο δόστρωμα δίπλα σε έναν κάδο ναι. και ότι θα ήταν πάρα πολύ να την πάρει. Από κάτω και να κάνει αστερισμού με του συναδέλφου του. Είπε μάλιστα ότι δεν είχε σκοπό ε, να προκαλέσει. Ε, σίγουρα δεν ήξερε βέβαια ότι υπήρχε κάποιο ο οποίο κατέγραφε όλη την σκηνή yeah. και ότι δεν ήθελε και να προκαλέσει. Yeah. Ε, Παρ' όλα αυτά, όμω, η εντολή η οποία έχει δοθεί, θέλω να σα πω, είναι να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίε για την ένορκη ε, διοικητική εξέταση. Και μάλιστα, από ό,τι μαθαίνουμε, υπάρχουν και πολλοί στην φυσική ηγεσία που όταν άκουσαν αυτά που είπε ο αστυνομικό, δεν μπορώ να πω ότι πίστηκαν και τόσο πολύ από τις εξηγήσει του. Λοιπόν, μένα να φανεί από το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Σας ευχαριστούμε πολύ τη Μίνα Καραμίτρου.